θετική εμπειρία που παράλληλα ενώ υπήρχε όλη αυτή η προσοχή επάνω στην ταινία, όμως αισθανόμασταν σε κάθε βήμα ότι σίγουρα δεν υπήρχε η απαραίτητη έτσι, στήριξη. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δηλαδή οι ταινίες οι οποίες προχωράνε στα Όσκαρ είναι αυτές οι οποίες καταρχήν έχουν ιδιωτικά κεφάλαια από πίσω από τους διανομείς τους, οι οποίοι διανομείς βρίσκονται στην Αμερική και αποφασίζουν ποιες από τις ταινίες τις οποίες έχουν θα τρέξουν σε αυτόν τον μαραθώνιο που αρχίζει από, ας πούμε, από τον Αύγουστο και καταλήγει μέχρι τον Φεβρουάριο-Μάρτιο που γίνονται οι απονομές. Οπότε είναι μια συνεχής marketing εκστρατεία στην οποία σε κάθε στιγμή χρειάζονται πολλά χρήματα. Τώρα πραγματικά υπάρχουν πολλοί τρόποι να βοηθηθεί αυτό. Σίγουρα ένας από τους τρόπους είναι ίσως να η επιλογή της ταινίας να γίνεται πιο νωρίς. Δηλαδή ίσως πρέπει να δίνεται από τη στιγμή που δεν υπάρχουν πολλά χρήματα να έχουμε πολύ χρόνο να οργανωθούμε. Αυτό θα βοηθούσε και δεν θα ήταν πολύ έξοδο. Και να υπάρχει μία έτσι συνέχεια και ένας αυτοματισμός όσον αφορά δηλαδή να καθίσουν 4-5 άνθρωποι παραγωγοί και σκηνοθέτες με την εμπειρία και να πούνε 5 πράγματα τα οποία θα γίνει ένας κανονισμός για το τι θα γίνεται στο μέλλον και να μην ψάχνονται κάθε φορά για 2 μήνες το τι θα γίνει, πώς θα το πάμε, τι κάνουμε τώρα κτλ. Δηλαδή να υπάρχει ένας αυτοματισμός και από την πολιτεία και από οργανισμούς τύπου Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το κομμάτι του Υπουργείου Πολιτισμού που ασχολείται με αυτό, πιο νωρίς, αλλά και κάποια στάνταρ πράγματα τα οποία ξέρεις από την αρχή ότι θα τα έχεις. Μέσα σε αυτή την νοσηρή ατμόσφαιρα, αλλά και σχεδόν 40 μέρες μετά το θάνατο του Αντώνη Παπαδόπουλου, ο οποίος ήταν φίλος και συνεργάτης και συνάδελφος, είναι μια περίεργη έτσι, συγκυρία, όπου δεν είχαμε καν τη δυνατότητα να πάμε στην κηδεία του Αντώνη, δεν είχαμε καν τη δυνατότητα να συναντήσουμε τους ανθρώπους του φεστιβάλ από κοντά και σίγουρα μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα από την άλλη καλείσαι να είσαι αισιόδοξος, είμαι αισιόδοξος, δηλαδή πάντα βλέπω το ποτήρι μισό γεμάτο και όχι μισό άδειο, αλλά και να ενθουσιαστείς με κάτι καινούριο το οποίο ήταν ομολογουμένως μια πρόταση η οποία έγινε που αν δεν το ξέρα ένα χρόνο πριν δηλαδή δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, γιατί όπως καταλαβαίνεις είναι μια θέση αυτή την οποία τουλάχιστον η δική μας γενιά ξέραμε ότι ο Αντώνης είναι πάντα εκεί, το φεστιβάλ είναι το μικρού μήκους, love it or hate it, είναι αυτό. Εγώ ήμουν από αυτούς οι οποίοι το στηρίζανε και το αγαπούσανε και πήγαινα στο φεστιβάλ συχνά και ως κριτική επιτροπή και παλιότερα ως σκηνοθέτης. Σίγουρα όταν έχει κλειστεί ο κόσμος μέσα για 2 μήνες και ακούει κάθε μέρα στις 6 ώρα τους επιστήμονες να μιλάνε,
για το τι πρέπει να γίνει, είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να ανατραπεί και είναι επίσης δύσκολο να επανέλθει ο καλλιτεχνικός κόσμος στο προσκήνιο ώστε να περάσει μηνύματα. Δηλαδή υπάρχει μια γενική σε όλο τον κόσμο αλλαγή όσον αφορά το ποιος έχει την πηξίδα, που είναι ο βοράς της βαρύτητας στην ηθική του κόσμου αλλά και στην κοινή γνώμη. Αυτή τη στιγμή, όπως και στην Αμερική και στην Ελλάδα, στις 6 ώρα ακούμε επιστήμονες και γιατρούς. Οι άνθρωποι της τέχνης και γενικά όλο αυτό το celebrity, ακόμα και οι celebrities ανά τον κόσμο ή οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν διάσημοι, έχουν πάει για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, έχουν μείνει πίσω στο background ή στο περιθώριο, με την έννοια ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται περισσότερο να ακούσει επιστήμονες και γιατρούς. Αυτό είναι ένα νέο δεδομένο που δεν υπήρχε. Οπότε αυτό που λέω τώρα είναι, θα είναι, Αλέξανδρε, λίγο δύσκολο το γεγονός ενός, πώς να το πω, campaign, ενός μηνύματος από ανθρώπους, είτε του σινεμά είτε μουσικούς, για να επανέλθει ο κόσμος είτε στα θέατρα, στους κινηματογράφους και στις συναυλίες. Δηλαδή πρέπει να γίνει πρώτα μέσω της πολιτείας, να εγγυηθεί ή να πιστοποιήσει ότι σίγουρα είναι πολύ οι συνθήκες, δηλαδή είναι καλές και σωστές για να ξαναμπούμε στα σινεμά ή στα θέατρα, και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ο Έλληνας είμαστε κινηματογραφικοί, δηλαδή μας αρέσουν, είμαστε κινηματογραφικός λαός. Δηλαδή ο κόσμος θα ξεχυθεί στα θερινά, αν του πούμε ότι, ξέρετε, οι κανονισμοί της υγείας λένε ότι μπορείτε να μπείτε στα σινεμά. Επίσης θα ξαναγεμίσουν τα θέατρα. Αυτό πιστεύω εγώ. Τώρα από εκεί και πέρα τι μπορεί να γίνει όσον αφορά κάτι έξτρα, ίσως περισσότερα drive-in, δεν ξέρω, ίσως πολύ μεγάλη κίνηση από τους καλλιτέχνες, έξτρα δηλαδή κίνηση για να τονιστεί όλη αυτή η δραστηριότητα η οποία θα συμβεί στα σινεμά και στα θέατρα. Και νομίζω ότι από εκεί και πέρα, όσον αφορά την πειρατεία, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με μία πολύ όμως αυστηρή και δυναμική απόφαση της πολιτείας. Δηλαδή χρειάζεται, όπως γίνεται σε άλλες χώρες, να προστατευτούν τα πνευματικά δικαιώματα και να μπει στη συνείδηση όλου του κόσμου ότι υπάρχουν αρκετές πλατφόρμες. Οι τηλεοράσεις πλέον έχουν πάει σε μια υβριδική πλατφόρμα όπου ουσιαστικά μπορείς να δεις οτιδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή. Υπάρχει το Netflix, υπάρχουν χιλιάδες διαφορετικοί τρόποι για να δεις ταινίες, έχοντας σεβασμό στους δημιουργούς.
Οπότε από την πλευρά μου εγώ νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερες οι επιλογές που δίνουν αυτοί οι οποίοι έχουν τις πλατφόρμες παρά οι παράνομοι ή οι πειρατές. Δηλαδή νομίζω το πειρατικό έχει μείνει πίσω, ενώ ήταν μπροστά κάπως σαν τεχνολογία, δηλαδή μπορούσες να βρεις ταινίες τις οποίες αλλιώς δεν μπορούσες να τις βρεις ποτέ και υπήρχε κάπως ένα άλοθη σε αυτό. Πλέον δεν υπάρχει το άλοθη, δηλαδή ειδικά τον τελευταίο καιρό μπορούμε να βρούμε οποιαδήποτε ταινία σε μία από τις πλατφόρμες οι οποίες σέβονται τα δικαιώματα των δημιουργών. Είμαστε ένας λαός ο οποίος πηγαίνει καταρχήν στα θερινά σινεμά. Δηλαδή, μιλούσαμε για το καλοκαίρι αυτό. Δηλαδή, μπορούμε να γεμίσουμε μία αίθουσα θερινού σινεμά με μία ταινία ιταλική από τη δεκαετία του 60. Αυτό σίγουρα είναι μια κουλτούρα η οποία είναι μέρος του βγαίνω έξω, πάω και στο θερινό σινεμά. Τώρα από εκεί και πέρα πιστεύω ότι πρέπει να πιστεί ο κόσμος ότι πραγματικά είναι πολύ πιο εύκολο να μπεις σε μια πλατφόρμα και να πατήσεις ένα κουμπί και να δεις μια ταινία από το να μπεις σε μια διαδικασία να την κατεβάσεις, να την κάνεις, να την κάνεις story κτλ. Δηλαδή εγώ πλέον πιστεύω ότι είναι πολύ πιο εύχριστη μια πλατφόρμα αν θέλεις να καθίσεις και να δεις ταινία στο σπίτι, έτσι. Σίγουρα έχει αντίκτυπο στο σινεμά όλο αυτό και θα έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο γιατί τώρα έχουμε συνηθίσει και καθόμαστε 2 μήνες μέσα και αυτό η εμπειρία του σινεμά θα πρέπει ξανά να το ξαναδουλέψουμε στο μυαλό μας να πάμε την πρώτη φορά και να νιώσουμε αυτό το τη μοναδική έτσι αίσθηση η οποία είναι όταν κάθεσαι σε ένα σινεμά μετά από πάρα πολύ καιρό και λες αχ, έχω ξεχάσει πόσο ωραία είναι να κάθεσαι μαζί με το κοινό και να βλέπεις μια ταινία σε τόσο καλή resolution, σε τόσο καλή ποιότητα, σε τόσο μεγάλη οθόνη. Κάπου το ξεχνάς αυτό, κάπου περιορίζεσαι και κάπου ακολουθείς αυτό που ξέρεις, αυτό που έχεις καθημερινά. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο το κοινό να έρθει στην ελληνική ταινία, φάνηκε αυτό και από τα νούμερα και τα περσινά και τα προπερσινά. Σίγουρα είναι μια κατάσταση την οποία την αντιμετωπίζουμε χρόνια τώρα, όχι τελευταία 5 αλλά 30 χρόνια. Και σίγουρα πιστεύω στη δική μας γενιά, όπως πίστευα ότι αυτή η γενιά η οποία ξεκίνησε εκεί γύρω στο 2009 όπου έγινε η Στρέλα και ο Κοινόβοντας, αλλά θέλουν να κάνουν παγκόσμια πρεμιέρα σε μεγάλα φεστιβάλ και να γυρίσουν τις ταινίες τους σε όλο τον κόσμο, κάτι που η προηγούμενη γενιά δεν το είχε. Εγώ θυμάμαι κάναμε μια ταινία με τον Γραμματικό, τον Βασιλιά, όπου ήμουνα συντελεστής, ήμουνα μοντέρ και πραγματικά ήταν ο μεγάλος στόχος μας να τελειώσουμε την ταινία, να προλάβουμε το Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, να την ανεβάσουμε. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο ανέβασε και το Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια, αλλά μαζί με όλες αυτές τις ταινίες οι οποίες αφού κάνανε τις πρώτες παγκόσμιες πρεμιέρες οι ευρωπαϊκές ήρθαν και στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, ανέβασε δηλαδή και την ποιότητα του φεστιβάλ εδώ, αλλά επίσης ανέβασε και το προφίλ όλων αυτών των σκηνοθετών και δημιουργών οι οποίοι ταξιδεύουν με τις ταινίες στο εξωτερικό. Η επόμενη κίνηση είναι
οι ταινίες όχι μόνο να ταξιδεύουν, αλλά και να γεμίζουν και τις αίθουσες. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση, καταρχήν. Δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, αλλά σίγουρα, παραδείγματος χάρη, εμείς σαν φεστιβάλ, που θα γίνει το φεστιβάλ μας 20 με 26 Σεπτεμβρίου, δεν ξέρουμε ακόμα τις συνθήκες οι οποίες θα γίνει το φεστιβάλ. Το οποίο έχει επίδραση σε πάρα πολλές οικογένειες, ανθρώπων, η πόλη της δράμας και όπως κάθε θεατρική παράσταση, έτσι και κάθε ταινία, δεν μιλάμε μόνο για τους δημιουργούς οι οποίοι φαίνονται, δηλαδή σκηνοθέτης και ηθοποιοί, μιλάμε για εκατοντάδες ανθρώπους και εκατοντάδες οικογένειες, χιλιάδες ανθρώπους και εκατοντάδες οικογένειες, οι οποίες ζουν από αυτό. Δηλαδή, όποιος καθίσει και το σκεφτεί αυτό, θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν παιδιά και έχουν οικογένειες και θα είναι εδώ και μετά από 6 μήνες για να δουλέψουν. Οπότε οι συνθήκες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν τους επιτρέπουν να δουλέψουν, αλλιώς θα ξέραν πολύ καλά τι θα κάνουν. Υπάρχουν οι πολύ γνωστοί ηθοποιοί, οι πολύ γνωστοί τραγουδιστές οι οποίοι βγαίνουν μπροστά και μιλάνε, αλλά ακόμα και, πώς να σου πω, ο πάμπλουτος λαϊκός τραγουδιστής που γι' αυτόν η κοινωνία μπορεί να πει «έλα τώρα, έχεις τόσα χρήματα, γιατί παραπονιέσαι», δεν είναι ο μόνος. Δηλαδή, αν βγει αυτός ο τραγουδιστής να τραγουδήσει, υπάρχουν τουλάχιστον 200 άνθρωποι από κάτω, από την μπάντα του η οποία παίζει, από τους τεχνικούς ήχου, από όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μαζί του, οι οποίοι είναι, έχουν οικογένειες, οι οικογένειες τους ζουν εδώ, έχουν αφημί, ελληνικό αφημί, και ζουν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Δηλαδή, δεν είναι κάποιοι οι οποίοι έρχονται από το σύμπαν και εμφανίζονται και και δουλεύουν και ξαναγυρνάνε κάπου εκεί. Οπότε, ό,τι χρήματα παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι, γυρνάνε πίσω στην κοινωνία. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτούμε και είναι κάτι το οποίο, αν θέλουμε να σταματήσουμε αυτή την χιονοστιβάδα της οικονομικής κρίσης, μάλλον θα πρέπει να κάνουμε κάποιες κινήσεις πριν είναι αργά, δηλαδή τώρα που ο κόσμος θα πρέπει να ζήσει, να βγει έξω, να αγοράσει τα αγαθά για τα παιδιά του και για τον εαυτό του.